Ιδιαίτερη χαρά δέχτηκα την πρόσκληση της ΕΛΕΜΕΔ και του Προέδρου του κυρίου Σαμπάνη να προεδρεύσω σε αυτή τη διάλεξη από τον εξαίρετο συνάδελφο κύριο Ντούπη, ο οποίος είναι και συναρπαστικός ομιλητής. Είναι παθολόγος διαβητολόγος και υπεύθυνος του Διαβητολογικού Ιατρείου του Ναυστάθμου Σαλαμίνος. Και το θέμα μας, η δεύτερη αιτία που χάρηκα για αυτή την πρόσκληση είναι γιατί θα μιλήσουμε για τη συνεχή καταγραφή του Σαχάρου, η οποία είναι τελείως απαραίτητη πλέον στους ασθενείς μας, τόσο στον τύπου 1 όσο και στον τύπου 2, διότι μας δίνει καλύτερα χαρακτηριστικά της ρύθμισης του ασθενούς μας, μας δείχνει πόσο χρόνο ο ασθενής μας είναι σε ευγλυκαιμία, ακούσατε τι συμβαίνει με τις ινσουλίνες, και μας δείχνει πόσο χρόνο είναι σε υπογλυκαιμία και έτσι μπορούμε να κάνουμε τη τυπλοποίηση των δόσεων της ινσουλίνης μας με καλύτερο τρόπο. Συγχρόνως δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να εκπαιδευθεί για το πώς δρά κάθε ινσουλίνη ή φαγητό στο σαχαρό του και να μπορεί, αν είναι καλά εκπαιδευμένος, να παρέμβει και να διορθώσει τη ρύθμισή του. Κύριε Ντούπη. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και βέβαια ανταποδίδω την τιμή και αγάπη που τρέφω προς το πρόσωπό σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω με διπλό μικρόφωνο, σαν πολιτικός αισθάνομαι, να ευχαριστήσω την τιμητική πρόσκληση την οποία μου έκανε ο κύριος Σαμπάνης και το Δέλτα Σίγμα της ΕΛΕΜΕΔ να αναπτύξουμε ένα θέμα το οποίο θα έλεγα ότι είναι αρκετά επίκαιρο και πραγματικά θα πρέπει να ενθαρρυνόμαστε όλο και περισσότερο οι γιατροί που ασχολούμαστε με τον διαβήτη να μπορούμε να καταλάβουμε και να αξιολογήσουμε αυτά τα διαγράμματα τα οποία προκύπτουν από αυτές τις χιλιάδες μετρήσεις τις οποίες οι ασθενείς μας φέρνουν και αγωνιούν να τους δώσουμε κάποιες απαντήσεις πώς, εγώ λέω, αυτή την αδρότητα την οποία έχουμε στην ρύθμιση ενός ανθρώπου με πολλαπλό σχήμα ινσουλίνης να την κάνουμε λιγάκι πιο συγκεκριμένη και λίγο πιο εντός μιας ευπρεπούς γλυκαιμικής διακύμανσης, όπως θα λέγαμε. Βέβαια, γνωρίζουμε τέτοιες διαφάνειες, θα τις έχετε δει πάρα πολύ σε αυτό το συνέδριο, θα δείτε και άλλες, δεν θα μείνω παραπάνω, μόνο στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μάλλον σε υψηλό σημείο στον επιπολασμό του διαβήτη, σε νέα περιστατικά δηλαδή κάθε έτος, ενώ από την άλλη πλευρά θα έλεγα ότι καλύτερα από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά δεν μπορούμε να περηφανευόμαστε ότι πάρα πολλοί ασθενείς μας είναι ρυθμισμένοι, περίπου η μισή πιάνουν τους στόχους, η άλλη μισή δεν τους πιάνουν και θα πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Κάποιες γρήγορες σκέψεις, οι οποίες για ποιον λόγο συμβαίνει αυτό, έχουν όλα αυτά εδώ τα δεδομένα. Όπως είπε και ο κύριος Ιωαννίδης, κάποιοι είναι τόσο έτσι, σε άσχημη κατάσταση που σκέφτονται περισσότερο πώς θα πάρουν το επίδομα ή το ποσοστό αναπηρίας παρά το πώς πηγαίνει ο διαβήτης τους. Και κάποιους άλλους δεν μπορούμε εμείς ή δεν προλαβαίνουμε να τους εκπαιδεύσουμε. Αυτό το οποίο συχνά λέω ότι το άτομο με διαβήτη δεν θέλει μόνο να ξέρουμε εμείς τι κάνουμε, πρέπει να του μεταλαμπαδεύσουμε ένα κομμάτι της γνώσης μας για να μπορέσει εκείνος να αυτοδιαχειρίζεται το θέμα με το οποίο θα είναι για όλη του τη ζωή. Άρα λοιπόν και λίγο χρόνο παραπάνω για να μπορέσει ο ασθενής μας να μπορεί να παίρνει τις αποφάσεις που χρειάζεται. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όσο πιο συχνά μετράμε την τιμή γλυκόζης, τόσο βελτιώνεται και η γλυκοζηλιωμένη. Έχουμε άπειρες μελέτες, έτσι μία ενδεικτική είναι αυτή και τα άτομα με διαβήτη τύπου 1 πρέπει τουλάχιστον 6 φορές και πάνω για να μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα μπορεί να παίρνει τις σωστές αποφάσεις. Αυτό το οποίο συχνά λέω είναι ότι ο διαβήτης τύπου 1 από εμάς θέλει ένα καλό coaching και ιατρική θα κάνουμε αν τυχόν υπάρξει κάποια επιπλοκή την οποία βεβαίως και απευχόμεθα. Κάθε επιπλέον μέτρηση της γλυκόζης καθημερινώς μπορεί να ελαττώσει την γλυκοζηλιωμένη κατά αυτή τη μελέτη κατά 0,3%, το οποίο είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Παρ' όλα αυτά γνωρίζουμε ότι όταν ο ασθενής μας φέρνει ιδίως τα άτομα με διαβήτη τύπου 1, αυτά τα μπλοκάκια με τις εκατοντάδες μετρήσεις, οι οποίες είναι γραμμένες άτακτα σε κάποιο χαρτί, γιατί βεβαίως πρέπει να
να ξέρουμε να είμαστε κατά κάποιο τρόπο και να μπαίνουμε στα παπούτσια του άλλου και να είμαστε επικείς με τους ασθενείς μας. Είναι εύκολο να του λέμε, ξέρεις, θα μετράς πριν, 2 ώρες μετά το φαγητό, θα καταγράφεις τι έφαγες, τι ινσουλίνη έκανες και θα μας τα φέρνεις όλα τέλεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο απλό και εύκολο και γι' αυτό συχνά καταλήγουμε να έχουμε στα χέρια μας ένα βιβλιαράκι το οποίο είναι και ματωμένο και μουτζουρωμένο, γιατί άμα το δει ο σύζυγος ή η σύζυγος θα γκρινιάξει. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο συχνά μας συμβαίνει καθημερινά. Και εμείς προσπαθούμε να το δούμε γρήγορα, ανακαλώντας το μυαλό μας αν τυχόν έχει υπατήτητα, αν έχει το ένα ασθενής μας και το, λοιπόν, τέτοια θέματα. Άρα λοιπόν, ναι, γνωρίζουμε ότι η γλυκαιμική ρύθμιση μας βοηθάει να μην πάθουμε πλοκές. Η UKPDS μας έδειξε ότι όσο ελαττώνεται η γλυκοζηλιωμένη, τόσο ελαττώνεται και ο κίνδυνος καρδιαγγειακών επιπλοκών. Βέβαια, είναι επαρκής η γλυκοζηλιωμένη. Τίθεται υπό συζήτηση το τελευταίο καιρό. Θα δούμε και για αυτά κάποια πράγματα. Πρέπει συνεχώς να αυξάνεται η ευαισθητοποίησή μας στο θέμα της γλυκοζηλιωμένης ή τι άλλο θα πρέπει να βλέπουμε πέραν της γλυκοζηλιωμένης. Εδώ το άτομο αυτό έχει γλυκοζηλιωμένη 7. Λέμε μια χαρά, η ρύθμισή του είναι εντός στόχων με βάση το ADA, κάτω από 7. Θέλουμε τουλάχιστον για να είμαστε ευπρεπώς ρυθμισμένοι. Και έχει και αυτός εδώ 7 γλυκοζηλιωμένη. Λέει, πώς τα πει, μια χαρά, γιατρέ, έκανα γλυκοζηλιωμένη, έχω 7. Και βλέπουμε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα μιας εντονότατης διακύμανσης μεταξύ υπογλυκαιμιών και σημαντικών υπεργλυκαιμιών. Άρα λοιπόν, τελικώς μάλλον δεν είναι η γλυκοζηλιωμένη τελικώς αυτή που πάντα μας λέει την αλήθεια. Και έχουμε και μελέτες. Εδώ μελέτησε ένα μεγάλο registry στην Αγγλία. Δείχνει ότι είτε παίρνουμε από το στόμα φάρμακα, είτε η ινσουλίνη ακόμα χειρότερα, η θνησιμότητα αυξάνεται όταν πάμε και προσπαθούμε να πέσουμε κάτω από χαμηλή γλυκοζηλιωμένη, κάτω από 6,5. Έτσι θα σας θυμίσω και τη μελέτη Accord, η οποία σταμάτησε στη μέση, διότι όταν προσπαθούσαμε με οποιοδήποτε τρόπο να ρίξουμε τη γλυκοζηλιωμένη, τότε αυξάνονταν και οι θάνατοι στην μελέτη αυτή. Αυτό το οποίο βέβαια φαίνεται ότι παίζει ιδιαίτερο ρόλο είναι και η μεταβλητότητα της γλυκόζης. Άρα λοιπόν είναι ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να εκτιμούμε, αλλά δυστυχώς δεν είναι απλό και εύκολο να γίνει εύκολη, γρήγορη εκτίμηση για να δώσουμε και μια γρήγορη πρόταση στον ασθενή μας σε μια επίσκεψη έχοντας μόνο το SMBG. Η 24-ωρη καταγραφή SMBG ενώ την αυτομέτρηση στο δάχτυλο. Η 24-ωρη καταγραφή η οποία έχουμε σχάτως τα τελευταία χρόνια στα χέρια μας, πολλές φορές μας βοηθάει να λύσουμε προβλήματα με αυτόν εδώ τον τρόπο. Έτσι, 24 καταγραφή σε μία εβδομάδα, κάθε μέρα σε αυτόν τον ασθενή έχει μια, θα έλεγα, πανομοιότυπο pattern με μία μικρή ετερογένεια μετά το βράδυ. Παρ' όλα αυτά μπορεί κανείς να πάρει κάποιες αποφάσεις. Αλλά συχνά το αποτέλεσμα είναι αυτό, το λεγόμενο spaghetti project. Δηλαδή έρχεται ο ασθενής με έναν καταγραφέα όπου εμείς αμήχανα προσπαθούμε να του πούμε κάτι βλέποντας αυτές εδώ τις γραμμές μπροστά μας και έχοντας και την αγωνία ότι αυτός ο ασθενής πλήρωσε και κάποια χρήματα για να του πούμε εμείς μια γνώμη την οποία μάλλον δεν μπορούμε εύκολα να την πούμε. Αυτό το οποίο θα συζητήσουμε είναι αυτή η μέθοδος με την οποία βλέπουμε τη νέα μέθοδος, η οποία έχουν υιοθετήσει αρκετοί αισθητήρες και όσο περνάει ο καιρός την υιοθετούν ακόμα περισσότεροι, η οποία ονομάζεται Ambulatory Glucose Profile, AGP ή στα ελληνικά προφίλ διακύμανσης γλυκόζης. Δεν είναι εύκολο να αποδοθεί αυτό το αγγλικό στα ελληνικά. Το προφίλ διακύμανσης γλυκόζης έμοιαζε να είναι ο πιο ευπρεπής όρος. Λοιπόν, τούτο εδώ είναι το αποτέλεσμα μιας καταγραφής, συνεχούς καταγραφής, μέρα με τη μέρα και έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια με διαφορετικά χρώματα ώστε να μπορέσει κάποιος να καταλάβει τι γίνεται. Υπάρχει όμως ετερογένεια και εδώ δεν μπορείς να βρεις την απαραίτητη συμβουλή να πεις στον ασθενή σου. Αν αυτό λοιπόν το διάγραμμα προσπαθήσουμε με μαθηματικούς τρόπους να το εξομαλύνουμε κρύβοντας τους outliers, δίνοντας περισσότερη θέση στα συχνότερα συμβάντα και βάζοντας αυτά τα συμβάντα που λιγότερο συχνά συμβαίνουν σε ένα διαφορετικό άκρο, είναι μαθηματικά αυτά, αυτός είναι ο αλγόριθμος, μην με ρωτήσετε λεπτομέρειες, δεν τα γνωρίζω, είχα ρωτήσει ποιος είναι ο αλγόριθμος και μου είχαν στείλει email με αυτό, σταμάτησα να ρωτάω από εκεί και πέρα, αλλά προφανώς είναι κάτι το οποίο είναι validated, δεν είναι κάτι το οποίο το βρήκε κάποιος από την κοιλιά του. Άρα λοιπόν, εάν μπορέσουμε και εφαρμόσουμε αυτό τον αλγόριθμο εξομάλυνσης, smoothing algorithm όπως λέγεται, τότε μπορούμε να πάρουμε ενδεχομένως μια καμπύλη που να μας βοηθήσει να πούμε πράγματα ή να δούμε πιο καλά τι φταίει στον ασθενή μας.
Έτσι λοιπόν, όπως βλέπετε αχνά από πίσω, προκύπτει αυτό που λέμε προφίλ διακύμανσης γλυκόζης, το οποίο είναι μια οπτική αναφορά, στην οποία όλες οι τιμές γλυκόζης των τελευταίων ημερών ή εβδομάδων, ιδανικά 14 ημερών, θα σας πω για ποιο λόγο το λέω αυτό, απεικονίζονται σαν να είναι μία ημέρα. Δυστυχώς δεν φαίνεται πολύ καλά εδώ προφανώς το θέμα φωτισμού. Δεν ξέρω αν μπορούν να με βοηθήσουν λίγο οι τεχνικοί. Δηλαδή εδώ φαίνεται η ζώνη αυτή, η γαλάζια ζώνη, η οποία από πάνω και από κάτω έχει άλλη μία γκρίζα ζώνη. Ενώ στη μέση βλέπουμε αυτή τη γραμμή η οποία αφορά την διάμεση τιμή γλυκόζης. Σε αυτό λοιπόν το διάγραμμα χρησιμοποιείται η διάμεση τιμή γλυκόζης, η οποία προκύπτει από την διάμεση τιμή για τις 15 ημέρες, εάν μιλάμε βγάζοντας έξω τους outliers και κρατώντας μόνον τη διάμεση γραμμή, αυτή την μπλε ζώνη που θα δούμε παρακάτω τι σημαίνει και αυτή την γκρίζα ζώνη από πάνω και από κάτω. Πάμε λοιπόν να δούμε ακριβώς τι σημαίνουν αυτές οι ζώνες τις οποίες βλέπουμε. Εάν λοιπόν κάποιος σε αυτό το 14ήμερο, σε αυτόν τον ασθενή, μετρήσει την τιμή γλυκόζης ώρα 3 το πρωί, υπάρχει 50% πιθανότητα να πέσει μέσα σε αυτή εδώ τη ζώνη. Άρα λοιπόν, σε αυτό εδώ το προφίλ βλέπουμε ότι από τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έχουμε 50% πιθανότητα να πέσουμε σε αυτή τη ζώνη της μέτρησης και εδώ είναι η διάμεση γραμμή που προκύπτει από την κάθε μία χρονική στιγμή, την διάμεση μέτρηση της γλυκόζης. Σας δείχνω εδώ, βέβαια εντάξει είναι μαθηματικά γυμνασίου, πώς προκύπτει ο διάμεσος, έτσι, αυτό μας προφυλάσσει από το μέσο όρο. Δηλαδή, λέμε, υπολογίζουμε το μέσο όρο. Εάν μέσα στο μέσο όρο, στις τιμές που χρειάζεται για τον υπολογισμό, υπάρχει μια πολύ μεγάλη, μια πάρα πολύ μικρή τιμή, μπορεί να μας βγάλει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι εντελώς λανθασμένο. Η διάμεση τιμή λοιπόν μας προφυλάσσει από τους outliers. Άρα λοιπόν, στην ουσία αυτή, ένας ασθενής ο οποίος στις 2 το πρωί μετρήσει την τιμή γλυκόζης, έχει μόνο 15% πιθανότητα να είναι πάνω από αυτή τη ζώνη και μόνο 15% να είναι κάτω από αυτή τη ζώνη. Αυτές λοιπόν είναι και οι ζώνες που απεικονίζονται. Υπάρχει ακόμα ένα 20%, 10% προς τα πάνω και 10% προς τα κάτω. Αυτό δεν απεικονίζεται καν στο προφίλ διακύμανσης γλυκόζης, γιατί θεωρείται ότι δεν θα μας επηρεάσει στην κλινική απόφαση. Ένα άλλο μυστικό είναι το εξής. Οι τιμές της γλυκόζης, οι οποίες βρίσκονται μέσα στη ζώνη τη γαλάζια που αφορούν και το 50% της πιθανότητας των μετρήσεων, μάλλον είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να διορθώσουμε με τη θεραπεία μας. Οι τιμές της γλυκόζης, οι οποίες είναι λιγότερο συχνές και είναι 15% προς τα πάνω και προς τα κάτω, μάλλον σημαίνει πράγματα τα οποία ο ασθενής, συμπεριφορές του ασθενούς, οι οποίες δεν έχουν γίνει σωστά. Άρα λοιπόν, ό,τι αφορά τη ζώνη, την μπλε σκούρα, αφορά κάτι που μπορούμε να κάνουμε κάτι στη θεραπεία μας. Ό,τι αφορά τη ζώνη γκρίζα πάνω και κάτω, μάλλον αφορά συμβουλευτική που πρέπει να δώσουμε στον ασθενή μας ή και εκείνος μπορεί να μας πει τι προέκυψε και έχει αυτές τις κάποιες εκτροπές από το επιθυμητό στο προφίλ διακύμανσης γλυκόζης. Δεν ξέρω πόσο κατανοητό είναι αυτό, θα ήθελα να ακούσω και τις απορίες σας μετά. Αυτό μπορεί να μας δείξει διαφορές στο γλυκαιμικό προφίλ ασθενών, ακόμα και αν οι ασθενείς αυτοί έχουν την ίδια περίπου γλυκοζηλιωμένη. Βλέπουμε 4 διαφορετικά προφίλ ατόμων με διαβήτη τύπου 1, τα οποία έχουν γλυκοζηλιωμένη από 7,6 έως 7,7. Πόσο διαφορετικό προφίλ είναι αυτό? Πάρα πολύ διαφορετικό. Διαφορετικό είναι ο σχολιασμός που θα κάνουμε, διαφορετική είναι η συζήτηση που θα κάνουμε με τον ασθενή μας. Γιατί 14 ημέρες? Από μελέτες που έγιναν από τον, κατά κάποιο τρόπο, αυτό που επινόησε αυτό το προφίλ διακύμανσης γλυκόζης και λέγεται Roger Madge, την οποία έχω και την τιμή να έχω συνεργαστεί μαζί του, είναι διότι το προφίλ 14 ημερών μπορεί να μας προβλέψει με πολύ μεγάλη ακρίβεια της τάξης του 95% τι πρόκειται να γίνει τον επόμενο μήνα. Άρα λοιπόν οι 15 μέρες μας δείχνουν πραγματικά το προφίλ της διακύμανσης γλυκόζης το οποίο έχει ο ασθενής. Και γι' αυτό κάποιοι αισθητήρες βγάζουν και τα διάφορα προφίλ προσύγκριση ανά 15ήμερο. Γνωρίζουμε βέβαια πολύ καλά ότι επειδή στο διαβήτη ιδιαιτέρως τύπου 1 είναι μια ισορροπία δυναμική, το ότι κάποιος έχει επιτύχει ένα προφίλ σωστό σε 15 μέρες δεν σημαίνει ότι αυτό θα είναι για πάντα. Γι' αυτό είναι πραγματικά κάτι που πρέπει και ο ίδιος ο ασθενής να το γνωρίζει και να μην χαλαρώνει. Για να καταλάβετε πώς είναι ένα φυσιολογικό προφίλ,
γιατί πάμε να κάνουμε με μία εικόνα εύκολο σχολιασμό. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το φυσιολογικό. Όπως και οι απεικονιστές βλέπουν χίλιες μαγνητικές και χίλιους υπερήχους φυσιολογικούς για να μπορέσουν εύκολα να γνωρίσουν το παθολογικό, σας δείχνω πώς είναι η διακύμανση της γλυκόζης και η διάμεση τιμή σε ένα άτομο το οποίο δεν έχει διαβήτη. Για να μπορέσετε να καταλάβετε τη διαφορά στα επόμενα παραδείγματα. Πολλοί αισθητήρες, όπως είναι ο Dexcom, ήδη έχουν υιοθετήσει στο report του στο AGP. Έτσι, βλέπουμε εδώ ένα report από τον Dexcom, το οποίο μας δείχνει το προφίλ διακύμανσης γλυκόζης. Λίγο διαφορετικά βλέπουμε εδώ πέρα είναι η μπλε ζώνη, η διάμεση τιμή, και διακεκομένα τα πάνω και κάτω με τις τιμές οι οποίες συμβαίνουν στο 15% των περιπτώσεων. Δεν απεικονίζονται και εδώ οι τιμές γλυκόζης, οι οποίες έχουν ποσοστό εμφάνισης κάτω του 10% πάνω και κάτω. Ένα άλλο στοιχείο που θα ήθελα να επισημάνω είναι όλοι πλέον οι καταγραφείς δείχνουν πόση ώρα το άτομο με διαβήτη βρίσκεται εντός στόχων. Αυτό έρχεται και μάλιστα με την τελευταία ανακοίνωση της Αμερικάνικης Διαβητολογικής Εταιρείας επισήμως να αντικαταστήσει ιδιαίτερο στο διαβήτη τύπου 1, ιδιαίτερο στο διαβήτη τύπου 1 και στα άλλα διαβήτη, τη γλυκοζηλιωμένη, για να αποφεύγουμε τις πλάνες με χαμηλή γλυκοζηλιωμένη, η οποία συμβαίνει με πολύ υψηλό ποσοστό υπογλυκαιμιών. Άρα λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι το άτομο αυτό είναι εντός στόχων, τον οποίο στόχο τον έχουμε βάλει συνήθιστο στόχο 70 με 180, είναι το 44,9, 45 περίπου % εντός στόχων, είναι υψηλά 50% και εδώ είναι τα χαμηλά και πολύ χαμηλά. Ο γενικός στόχος είναι όσο μπορούμε κοντά στο 70 και πάνω, με κάτω από 4% υπογλυκαιμίες. Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες, θα δούμε και λίγο παρακάτω. Εδώ ξανά, στον ίδιο αισθητήρα, πώς φαίνεται εδώ και απεικονίζεται το διάγραμμα των στόχων και πόσο στα πράσινα, στα κόκκινα ή στα πολύ κόκκινα είναι ο ασθενής μας. Εδώ δεν ξέρω αν θα μπορέσω να κάνω λίγο show off. Είχα πει μήπως το πατήσουμε αυτό το hyperlink για να δούμε real time αυτή τη στιγμή. Τέλεια, ανοίγει λοιπόν ένα browser εδώ. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή, με την άδεια βεβαίως του ασθενούς, βλέπουμε real time την τιμή γλυκόζης. Βλέπουμε εδώ, είναι 13,51. Ο ασθενής είναι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Βλέπουμε ότι του έχει μείνει 79% μπαταρία από την αντλία του. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η τιμή γλυκόζης είναι 100. Του είπα να μην με κάνει ρεζίλη. Λοιπόν, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το προβλέψεις. Μπορεί να είναι και 400 εδώ αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο ασθενής βλέπουμε ότι έχει 177 τιμή γλυκόζης. Με ένα βελάκι σταθερό. Άλλο πάλι αυτό. Το βελάκι είναι θέμα άλλης διαλέξεως για το τι πρέπει να πούμε στον ασθενή όσον αφορά την απόφασή του με βάση το βελάκι το οποίο δείχνουν οι αισθητήρες. Τέλος πάντων, μια χαρά τα πάει εδώ ο ασθενής μας. Φαίνεται από εδώ ότι η τιμή γλυκόζης είναι 177. Αν μπορούσα εγώ να πατήσω και άλλα στοιχεία μέσα, θα μπορούσα να βγάλω αυτό το report, το οποίο είναι ετοιμοπαράδοτο όποτε εμείς το θέλουμε, ακόμα και από το κινητό μας, που είναι αυτό. Έτσι, είναι από μια εφαρμογή η οποία. Τέλος πάντων, ξεκίνησε από ασθενείς για την ιστορία και οι ασθενείς την αναπτύξαν τόσο πολύ και με τέτοιο βαθμό αξιοπιστίας τελικώς με επαγγελματίες υγείας μετά, αλλά και με developers, όπως λέμε στα ελληνικά, και το FDA το αποδέχτηκε μετά, έτσι, αυτό το Night Scout. Λοιπόν, εδώ παράγεται και το AGP μέσα από τη συγκεκριμένη λοιπόν εφαρμογή. Άρα όσο περνάει ο καιρός, το AGP πρέπει να γίνει κάτι το οποίο θα πρέπει να ενσωματώσουμε στην καθημερινή μας κλινική πρακτική για να μπορέσουμε να αποφασίζουμε και να βοηθάμε τους ασθενείς μας. Λοιπόν, και βέβαια το Freestyle Libre γνωρίζουμε, έτσι είναι και στην Ελλάδα πολύ δημοφιλές πλέον, γιατί και αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΗ. Εδώ είναι αυτό ένας, το περιμένουμε, ελπίζω, σύντομα, το Libre Link, αυτή η εφαρμογή, η οποία θα μπορεί να κάποιος να χρησιμοποιεί το κινητό του έναντι της συσκευής ανάγνωσης. Και το Freestyle Libre μας παράγει μέσα στο report του το AGP, το προφίλ διακύμανσης της γλυκόζης. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι απεικονίζεται με αυτές τις μπλε και γκρίζες ζώνες κατά τον ίδιο τύπο και μας βοηθάνε και λίγο εδώ πέρα τα σήματα. Αυτό με μία ματιά λοιπόν μπορεί να πάρει κανένας απόφαση για το πώς πάει ο ασθενής. Και στο στιγμιότυπο του ιδίου αισθητήρα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε να βλέπουμε εδώ πόσο τις εκατό ξοδεύει ο ασθενής μας εντός στόχων. Προηγούμενος ήταν 45, αυτό 46. Άρα λοιπόν δεν το διάλεξα επειδή είναι κοντά τα νούμερα και εδώ κάτω του στόχου 4%. Έτσι πρώτα πρέπει να είμαστε
ασφαλείς και μετά να παλεύουμε να πιάσουμε τους στόχους μας. Έτσι, πάντοτε ξέρουμε ότι στην ιατρική η ασφάλεια, έτσι, ακόμα και ο Ιπποκράτης έλεγε ωφελαίνει μη βλάπτην. Πρώτα να φροντίσουμε να μην το σκοτώσουμε γιατρογενώς και μετά να τον βοηθήσουμε τον ασθενή μας τελικά. Έτσι λοιπόν, άρα εδώ βλέπουμε ότι όντως το report αυτό είναι εντός στόχων για τις υπογλυκαιμίες, αλλά θέλει λίγο δουλειά για να κερδίσει τις υπεργλυκαιμίες. Εδώ είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ο Αμερικάνικη Διαβητολογική Εταιρεία έδωσε τις τιμές τις οποίες περιμέναμε για το πόσο πρέπει κάποιος να είναι εντός στόχων, πόσο χρόνο πρέπει να ξοδεύει για να λέμε ότι είναι καλή η ρύθμισή του. Θα σας προτρέψω να δείτε αυτό το site. Το AGP έχει αναπτύξει μια διεθνή ακαδημία, το AGP Clinical Academy. Εδώ είναι ο Roger Madge, και αυτός το οποίος αρχικώς ξεκίνησε τη δουλειά με το AGP πριν από πάνω από 20 μάλλον χρόνια, έτσι πριν, μέχρι τελικά να εισακουστεί. Υπάρχει λοιπόν αυτό το site, μπορεί κάποιος να μπορέσει να κάνει login, ακόμα και να πάει και να κάνει ένα course ο ίδιος online για να μπορέσει να εκπαιδευτεί στο AGP. Και βέβαια το faculty του AGP Clinical Academy είναι πλούσιο, στο οποίο φιγουράρει και η δική μου ταπεινότηση εδώ τα τελευταία 2 χρόνια. Είναι κάτι το οποίο προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει και την ιατρική κοινότητα στο να μπορέσει να αξιολογεί πλέον ο γιατρός το AGP για να μπορέσει να βοηθήσει τον ασθενή του. Και θα δούμε στα τελευταία λίγα λεπτά που απομένουν κάποιες περιπτώσεις, 2 περιπτώσεις ασθενών, πώς μπόρεσε να μας βοηθήσει, πώς μπορεί να μας βοηθήσει εν γέννη αυτό το προφίλ διακύμενσης γλυκόζης στην οδηγία που θα δώσουμε στον ασθενή μας. Λοιπόν, ένας ασθενής 65 ετών, έχει διαβήτη τύπου 2, 15 χρόνια, παίρνει 28 μονάδες βασικής ινσουλίνης, παίρνει κλασικό παράδειγμα, βασική ινσουλίνη και συνδυασμό DPP-4 με metformine 2 φορές την ημέρα, παίρνει για την πίεσή του αμαία αναστολέας βεστίου και ένα βήτα μπλόκερ και αναφέρει ιδιαίτερα ανησυχία μήπως κάνει υπογλυκαιμία στο βράδυ, αυτοκοιμάται δηλαδή με αγωνία από τότε που ξεκίνησε την ινσουλίνη και ιδιαιτέρως διότι του είπαν ότι ο βήτα μπλόκερ μπορεί να του κρύψει την υπογλυκαιμία και να πάθει υπογλυκαιμία χωρίς να το καταλάβει. Λοιπόν, έβαλε αναισθητήρια για αυτό το λόγο κυρίως για να δούμε τι γίνεται και τελικώς φάνηκε τούτο εδώ το προφίλ διακύμανσης γλυκόζης στον ασθενή αυτό. Έτσι. Εδώ βέβαια, ναι, δεν έχουν τοποθετηθεί τα ανώτερα όρια. Κάπου 180 είναι, αν θέλουμε να βάλουμε σαν όριο διακύμανσης 70 με 180. Ο ασθενής έχει αυτό εδώ το προφίλ. Τι φαίνεται λοιπόν εδώ. Έχουμε μία μικρή, μέτρια, κατά το 24ωρο, το βράδυ λίγο τσιμπάει. Αυξημένες οι τιμές γλυκόζης εδώ, γιατί το βράδυ, με βάση αυτά τα οποία σκέφτεται, παίρνει σνακ παραπάνω για να κοιμηθεί, προτιμάει να κοιμηθεί γλυκός. Αυτό είναι κάτι πολύ σύνηθες. Νομίζω ότι όλοι σας το βλέπετε στην καθημερινότητα και ιδίως τα άτομα που κάνουν ινσουλίνη και τα άτομα με διαβήτη τύπου 1, το βράδυ τείνουν να θέλουν να είναι λίγο πιο γλυκείς για θέματα ασφαλείας. Και βέβαια αυτό είναι κατά κάποιον τρόπο μέχρι κάποιο όριο αντιληπτό και επιθυμητό. Λοιπόν, αλλά όχι όμως να φτάνει τόσο πολύ ψηλά τα ζάχαρα και μάλιστα σε έναν ασθενή ο οποίος είναι ασφαλές να είναι πιο χαμηλά με την 24ωρη ινσουλίνη. Λοιπόν, ανησυχεί λοιπόν για υπογλυκαιμία, ενώ μέσα στην ημέρα φαίνεται ότι η διακύμανσή του είναι καλή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ζωή του δεν έχει πολύ μεγάλη ετερογένεια εδώ. Η ζωή του έχει αρκετά μεγάλη ετερογένεια το βράδυ. Και αυτό φαίνεται και από αυτά εδώ πέρα τα γκρι, τα οποία είναι, συμβαίνουν στο 10% των περιπτώσεων. Άρα είναι κάποιες περιπτώσεις που θα σου πει ότι ξέρεις, ναι, εκείνη τη μέρα έβλεπα μία ταινία και πήρα μία πίτσα, ας πούμε. Άρα λοιπόν βλέπουμε τι συμβαίνει συχνά, που ακόμα και αυτό εδώ η μπλε ζώνη είναι αρκετά συχνά, στο 50% των περιπτώσεων, και αφορά σταθερή λήψη γευματιδίων το βράδυ, και είναι και αυτό εδώ που συμβαίνει σπανιότερα. Του είπαμε, ξέρεις, δεν υπάρχει θέμα. Το βράδυ όλο είσαι πολύ ψηλά. Στάνταρ πάνω από 150. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι το βράδυ και μπορείς να τιτλοποιήσεις τη βασική ινσουλίνη. Υπάρχει εξαιρετικά χαμηλή πιθανότητα υπογλυκαιμίας. Και έτσι και έγινε και είδω το αποτέλεσμα. Βλέπετε ότι η διακύμανση όταν ο ασθενής ένιωσε εμπιστοσύνη και βέβαια αυτό του το έδωσε και ο αισθητήρας που φόραγε, αν και βέβαια τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο με διαβήτη τύπου 2, δεν αποζημιούται ο αισθητήρας, μπορεί όμως να το βάλει για ένα χρονικό διάστημα ώστε να δούμε τι γίνεται και να πάρει κάποιες οδηγίες. Και εδώ βλέπουμε ότι βελτιώθηκε σημαντικά η διακύμανση της τιμής γλυκόζης και βελτιώθηκε βεβαίως, και που σε αυτή την περίπτωση έχει νόημα, η γλυκοζηλωμένη βεβαίως θα παίρνουμε φάρμακα που δεν μας κάνουν υπογλυκαιμίες, έχει νόημα ως εκτίμηση της γλυκαιμικής ρύθμισης. Λοιπόν, πάμε και σε μια πιο δύσκολη περίπτωση. Είναι ο Χαράλαμπος, ο οποίος είναι 52 ετών,
είναι ευτραφής, όχι τόσο όσο ο μιλητής. Έχει διαβήτη τύπου 1 πάρα πολλά χρόνια, γλυκοζηλωμένη 9 και πολλαπλές επιπλοκές. Έχει στεφανία νόσο, έχει υποστεί ακροτηριασμού στα πόδια, έχει βεβαίως βαριά νευροπάθεια, αναπείγνωση, υπογλυκαιμίες, βαριές υπογλυκαιμίες που έχουν συμβεί το βράδυ. Έχει κάνει λάθη, έχει κάνει, αντί να κάνει την 24ωρη, έκανε τη γρήγορη το βράδυ, έκανε βαριά υπογλυκαιμία. Η σύζυγός του, τέλος πάντων, κατάφερε και τον έσωσε. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος αυτός έχει ένα δύσκολο διαβήτη. Και βέβαια, εντάξει, έχει ένα δείκτη διόρθωση 30 και ένα δείκτη τεταθράκων ινσουλίνης 12. Όσο περνάνε τα χρόνια και οι ασθενείς μας σιγά-σιγά, δυστυχώς, αλλά νομίζουν ότι τα ξέρουν καλύτερα από ότι τα ξέρουν και πάνε πιο πολύ εμπειρικά και χάνουμε αυτή την έννοια και την επαφή του δείκτη διόρθωσης και του δείκτη αναταθράκων και θα πρέπει πάλι να τους το επενθυμίζουμε και να τους θέτουμε, να τους βάζουμε ξανά στο δρόμο τους, όπως λέω εγώ. Λοιπόν, κοιτάξτε το AGP. Εντάξει, βαράς. Λοιπόν, το AGP του ασθενούς είναι αυτό εδώ πέρα. Πάρα πολύ ψηλά τα ζάχαρα, όλη την διάρκεια της ημέρας. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Πέφτει το ζάχαρο το βράδυ. Μπορεί να το πεις αυτού του άνθρωπου να ανεβάσει τη βασική ινσουλίνη. Δύσκολα μπορεί να το πεις εδώ, γιατί εδώ πέρα, κοιτάξτε, ήδη κάνει υπογλυκαιμίες και μεγάλη μεταβλητότητα. Τι βλέπουμε λοιπόν εδώ. Η διάμεση τιμή βεβαίως εκτός στόχων, με πολύ υψηλή μεταβλητότητα και αυξημένες μετακαιρματικές έτσι κι αλλιώς. Θεωρήθηκε βεβαίως ότι το να αυξήσουμε τη βασική ινσουλίνη θα μπορούσε να δημιουργήσει συνθήκες υπογλυκαιμίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, οπότε δεν το κάναμε. Και τι του είπαμε, κρατήσαμε μια στάση άμυνας λιγάκι, να αλλάξουμε λίγο το δείκτη διόρθωσης, χωρίς να είμαστε βέβαια σίγουροι, το δείκτη αναθράκων ινσουλίνης, χωρίς να είμαστε σίγουροι αν πραγματικά μετάρρευε υδατάνθρακες. Και αυτό που συνήθως λέμε, ρε παιδιά, μην τρώτε πολύ αργά το βράδυ, ενώ έχετε ενεργό ινσουλίνη πάνω σας τόσο πολύ. Μετακινήστε λίγο το δείπνο λίγο πιο νωρίς, σας παρακαλούμε, για να μπορέσουμε να κοιμόμαστε όλοι ήσυχοι. Άρα λοιπόν αυτό και έγινε, το ψιλομετακίνησε, έτσι. Βλέπουμε ότι έκανε μια προσπάθεια. Υπήρχε σημαντική βελτίωση στα μεταγευματικά το πρωί και το μεσημέρι. Το βράδυ το μετακίνησε, αλλά η ετερογένεια στην κατανάλωση σνακ και γεύματος ήταν ακόμα υψηλή. Αυτό το οποίο προεκύψε από το ιστορικό και από τη σύζυγο του συγκεκριμένου ασθενούς ήταν ότι συχνά, πολύ συχνά, το βράδυ διόρθωνε μετά το φαγητό. Έκανε τη γευματική, δεν έπεφτε μέσα και ξαναδιόρθωνε μετά το βράδυ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στα no-nos, το ξέρουμε, αλλά δεν το παραδεχόταν έτσι κι αλλιώς. Η σύζυγος λέει: όχι, κάνει εξτρά ινσουλίνη και γι' αυτό δημιουργούνται αυτές οι συνθήκες. Μα τι να κάνω, γιατί να το αφήσω εδώ πέρα. Σκέψου το πριν να φας. Λοιπόν, δεν το άφηνε υψηλά το ζάχαρο και έκανε μετά διορθώσεις οι οποίες οδηγούσαν ενδεχομένως και σε υπογλυκαιμίες. Λέμε: όχι, κόψτε το και θα σε ξαναδούμε πάλι. Κόψε τις διορθώσεις μετά το βραδινό. Είναι επικίνδυνο. Θα το προσπαθήσω στο one minute. Λοιπόν, εδώ βλέπετε, το κόψε. Κοιτάξτε τι ωραία, εγώ χάρηκα όταν το είδα αυτό, γιατί κάτι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Εδώ μπορούμε να αυξήσουμε τη βασική ινσουλίνη. Επιτέλους, φαίνεται ότι του λείπει η βασική ινσουλίνη. Ξέρουμε ότι κάτι μπορεί να συμβεί εδώ, άμα να αυξήσουμε τη βασική. Έτσι, θα πάω λίγο πιο γρήγορα, δεν θα στα δείξω αυτά. Και όντως, έτσι, βελτιώθηκε η γλυκαιμική ρύθμιση. Εδώ αυξήθηκε οι συνθήκες υπογλυκαιμίας επειδή αναβάσαμε τη βασική ινσουλίνη που τρέχει στο background και του δώσαμε τις αντίστοιχες οδηγίες. Πρόσεχε, του λέμε εκεί πέρα στο γεύμα, πρόσεχε στη διόρθωση, διόρθωσε λιγάκι με φιδό το μεσημεριανό σου γεύμα και να αυξήσουμε εξτρά τη βασική ινσουλίνη. Και εδώ το αποτέλεσμα στον Χαράλαμπο μετά από όλη αυτή την προσπάθεια, το οποίο πιστεύω γι' αυτό τον ασθενή ήταν εξαιρετικό. Και βέβαια με την ευχή και την προσευχή να συνεχίσει να είναι τόσο καλά ρυθμισμένος και βέβαια ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος. Και με αυτή λοιπόν εδώ την διαφάνεια και βέβαια θα ήθελα να εκφράσω εκτός από το σεβασμό και την τιμή προς το Προεδρείο και τη βαθιά αγάπη με την οποία μας συνδέει, είμαστε και οι δύο παντρεμένοι, να τολμώ δημοσίως να το πω, κάτω από αυτή την καρδιά εδώ στο Σαν Φρανσίσκο και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εσάς για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντούπη, και χαίρομαι το πάθος σας για την καλή ρύθμιση των ασθενών και πραγματικά αυτό μας προσφέρει η συνεχής καταγραφή. Δηλαδή, πράγμα που δεν μπορούμε να καταφέρουμε με τις συχνές μετρήσεις του ζαχάρου. Και μάλιστα υπάρχει δημοσίευση που λέει για να είναι καλά ρυθμισμένο, να πετύχεις κάτι, θέλει πάνω από 10 την ημέρα. Ποιος μπορεί να το κάνει? Ήταν πολύ διδακτική όμως τα περιστατικά που παρουσίασε ο κύριος Ντούπης και είναι πραγματικά έτσι παρακολουθεί τους ασθενείς του. Ερωτήσεις από το... Ερωτήσεις.
Φαίνεται ότι ο κόσμος έχετε να κάνετε ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί νομίζω έχουν πιστεί όλοι οι συνάδελφοι ότι μόνο έτσι μπορούν να παρακολουθούν τους αρρώστους τους. Εγώ το σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι ότι θα πρέπει να, για να μπορέσουμε να δώσουμε τις κατάλληλες οδηγίες στους ασθενείς μας, να αφαιρώσουμε περισσότερο χρόνο στο να ενσωματώσουμε στην πρακτική μας τις καινούργιες τεχνολογίες αλλά και τις καινούργιες πρακτικές οι οποίες επιβάλλουν αυτές οι απεικονίσεις, έτσι ώστε να έχουμε να πούμε πράγματα στον ασθενή μας. Οπότε αυτό θέλει και από εμάς δουλειά και βέβαια θέλει και να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στους ασθενείς μας. Πάντως πολύ λιγότερο από τις συνεχείς μετρήσεις. Δηλαδή προφανώς. Τώρα είναι μια απόλαυση για όλους μας να βλέπουμε αυτές τις καταγραφές, αμέσως μπορείς να δεις πού φταίει ο ασθενής σου και να δώσεις τις ανάλογες οδηγίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρακολούθηση και είναι ώρα για το διάφημα μας.